Και πάμε στη Χίο να συναντήσουμε τον Θοδωρή Πηλιώτη. Εκεί έχουν δώσει ραντεβού οι πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα, πάνω από 900 άτομα. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο Θοδωρής. Και θα κάνουν και πάρα πολλά πράγματα μέσα στις επόμενες μέρες. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Με ένα διαφορετικό θέμα σήμερα, είδαμε να γεμίζουν οι δρόμοι κεντρικοί της πόλης στην πλατεία, στα διάφορα μουσεία που έχουμε, από νέα παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Όπως είπες, Κατερίνα, πάνω από 900 άτομα βρίσκονται εδώ από όλη την Ελλάδα. Οι πρόσκοποι μας με τα γαλάζια άσπρα μαντήλια τους να δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στην πόλη σε αυτή τη συνάντηση που θα μας πει περισσότερα ο περιφερειακός έφορος Χίγο, ο κύριος Ξενοφών Σταμπέλος. Τι σημαίνει γι' αυτό το παπέ που ακούμε από όλα τα παιδιά. Γεια σας, γεια από σας. Τη Χίο. Είναι η 38η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση. Οι λέξεις περιγράφουν, όπως καταλαβαίνετε, μια διαφορετική δράση από αυτές που έχουμε συνηθίσει όλοι, να βλέπουμε τους προσκόπους, δηλαδή να παίρνουν τα σακίδια, να πηγαίνουν στα βουνά ή να κάνουν άλλες δράσεις προσφοράς. Εδώ η συγκεκριμένη δράση, η οποία από το 38 καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές, 38 τέτοιες δράσεις ανά την Ελλάδα, έχουν κυρίως πολιτιστικό περιεχόμενο. Δηλαδή οι ανιχνευτές, τα παιδιά ηλικίας 15-18 ετών, έχουν πραγματοποιήσει κάποιες έρευνες, έχουν γράψει κάποια κείμενα λογοτεχνικά, έχουν ερευνήσει άλλα αντικείμενα, γενικώς έχουν κάνει αυτό που λέμε ανιχνεύουν διάφορα θέματα. Θέματα τα οποία τους απασχολούν ιδιαίτερα, θέματα τρέχοντα, περιβάλλοντος και πολλά άλλα αντικείμενα. Όλα αυτά, λοιπόν, θα έχουν έρευνες να παρουσιάσουν σήμερα το απόγευμα για το αλκοολισμό, ναρκωτικά, Όλα αυτά τα θέματα τα παρουσιάζουν μεταξύ τους και αυτό σημαίνει ότι ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνωριμίες και πολλά άλλα τρέχοντα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Και πέρα από αυτό, εκτός από τις έρευνες και τα λοιπά, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που ονομάζεται πρίσμα. Σε αυτό το κομμάτι του προγράμματος υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν κάτι από τη ζωή τους σημαντικό, το οποίο αξίζει να το γνωρίζουν οι νέοι. Για παράδειγμα, θα έχουμε τον διακεκριμένο αστροφυσικό, τον κύριο Κρεμιζή. Θα έχουμε, που είναι από τη Χίο, όπως ξέρετε, θα έχουμε επίσης από τη Χίο την κυρία Αργυρό Κουτσουράδη, η οποία καλλιεργεί βότανα μυρωδικά της Χίου και είναι νέα επιχειρηματίας. Και από εκτός Χίου θα είναι ο ηθοποιός Ζερόμ Καλούτα και ο δάσκαλος και συγγραφέας ο κύριος Μάζαρης. Όπου αυτοί θα παρουσιάσουν έτσι τη ζωή τους και δίνοντας ερεθίσματα θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις παιδιών. Ακριβώς. Έτσι τα παιδιά θα γνωρίσουν τη ζωή τους και κάποια από αυτά μπορεί πραγματικά να εμπνευστούν, να πάρουν μια ιδέα, να δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα με μια διαφορετική γωνία. Το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ, δυστυχώς, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τη βία στους δρόμους, με τα νέα παιδιά που έχουμε όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά καθημερινά. Και πρέπει λιγάκι να δούμε πώς αυτά τα παιδιά περνούν καλά με αυτόν τον τρόπο εκεί στη Χίο και τι πάει λάθος και κάποια άλλα παιδιά εκδηλώνονται μέσα από τη βία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα, που είμαστε σίγουροι θα περάσετε καταπληκτικά. Κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μισό λεπτό να μας πει ο κύριος, να μας μιλήσει και για τα 110 χρόνια που κλείνει εδώ η μονάδα της Χίου, και είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ιστορική στιγμή για μας, γιατί για τον προσκοπισμό της Χίου εννοούμε, ο οποίος κλείνει 110 χρόνια ζωής στο νησί, και η αφορμή για να γιορτάσουμε τα 110 μας χρόνια ήταν και η διοργάνωση της ΠΑΠΕ, δηλαδή μια τόσο μεγάλη πανελλήνια δράση, στην οποία θέλουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί οι πρόσκοποι αυτή τη σημαντική στιγμή της ιστορίας μας. Καταλαβαίνουμε ότι έχοντας τα ελευθέρειά του Χίο στο 1912, σχεδόν αμέσως έγινε και το τμήμα εδώ των προσκόπων στη Χίο. Μεγάλη παράδοση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα είμαστε κοντά στα παιδιά και στους προσκόπους αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά εκεί. Έτσι, αυτό που λέμε, γιατί κάποια παιδιά περνούν όμορφα με αυτόν τον τρόπο.